Εκ μέρους της Τομεϊκής Επιτροπής Καρδίτσας του ΚΚΕ ήρθαμε σήμερα αντιπροσωπεία στο χωριό Πρόδρομος στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη που υπάρχουν εγκλωβισμένοι άνθρωποι από χτες το βράδυ γύρω στα 50 άτομα. Η κατάσταση είναι τραγική. Υπάρχουν ασθενείς, γέροι άνθρωποι, άνθρωποι χωρίς φαγητό και νερό εδώ και πάρα πολλές ώρες. Ο μηχανισμός ο κρατικός είναι ανύπαρκτος, είναι άφαντος, ο Δήμος είναι άφαντη περιφέρεια. Έχουμε ήδη κάνει παρέμβαση στο Δήμο να σταλούνε ασθενοφόρα, να πάρουν τους ασθενείς, να στείλουν φάρμακα για τους ανθρώπους που είναι άρρωστοι και να βρεθούν ξενοδοχεία να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι απάνθρωπο αυτό που συμβαίνει. Τόσες ώρες στα πατώματα, 50 άνθρωποι που περιμένουν πότε θα φύγουν τα νερά για να γυρίσουν μέσα στα βρεγμένα σπίτια. Απαιτούμε άμεσα ο Δήμος, η περιφέρεια, η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα να πάρει όλα τα μέτρα, να απεγκλωβιστούν αυτοί οι άνθρωποι από εδώ, να μεταφερθούν σε ασφαλείς χώρους, να πάρουν, να λάβουν όποια υγειονομική περίθαλψη χρειάζονται. Για να μην θρυνήσουμε και άλλα θύματα. Γιατί η κατάσταση στην Καρδίτσα ακόμη είναι σε εξέλιξη, στο Δήμο Παλαμά, σε άλλους Δήμους και φοβόμαστε πολύ ότι το πρόβλημα θα μεγαλώσει.